θα δοκιμάσει το ψωμάκι. Εννοείται. Με τις σαλτσούλες. Βέβαια. Αυτή είναι από κορόμιλο και αυτό είναι από το φρούτο βανίλια. Και αυτά τα φτιάχνει η μαμά. Ναι. Τα φτιάχνουμε όλα. Χρυσοχέρα είσαι, μαμά, χρυσοχέρα. Ψάχνω να την παντρέψω. Όλα τα κέρδη από τις πωλήσεις των προϊόντων μετατρέπονται σε τρόφιμα για τους φορείς του Δήμου Αθηναίων που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Γιατί ΚΙΚ? Το ΚΙΚ βγήκε από το ότι αρχίζει να μας κλωτσάνε τα πάντα εδώ μέσα. Γιατί αν προσέξεις και παρατηρήσεις αρκετά το χώρο, τίποτα δεν είναι παράλληλο. Γιουβέτσι, που όλοι λένε για το γιουβέτσι κορυφή. Το κανονικό γιουβέτσι είναι μέσα στο φούρνο. Ναι. Δεν είναι μέσα στην κατσαρόλα. Θα μου πεις εσύ τώρα τι είναι το κανονικό γιουβέτσι. Ναι, σε σένα θα το πω. Αυτό μου μάθανε. Αν ήταν γυναίκα, θα ήταν μια παλιά αριστοκράτησα. Θα ήταν πολύχρωμη, θα ήταν φασαριόζα και άκρος καλλιτεχνική φύση. Ωστόσο, είναι η Κυψέλη και είμαι σίγουρος πως από την περιγραφή την αναγνωρίσατε κι εσείς. Είναι η γειτονιά που έχει μπει σε τίτλους ταινιών, η γειτονιά των πολιτών του κόσμου, εκεί που οι κάτοικοι περπατούν ανάμεσα σε στενά δρομάκια με επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια. Η Κυψέλη αντιπροσωπεύει την παλιά και τη σύγχρονη Αθήνα μαζί. Σήμερα θα περπατήσουμε μαζί σε μια γειτονιά που σφίζει από ζωή. Στην Κυψέλη, η ζεστασιά της γειτονιάς με τις καλημέρες και τα πήγαινε έλα των ανθρώπων δένει υπέροχα με τις κοινότητες των αλλοδαπών που κατοικούν εδώ. Σήμερα θα συναντήσω την Κεσαρία, μια νεαρή Γεωργιανή που έχει μεγαλώσει μέσα στην κουζίνα της οικογενειακής επιχείρησης. Η πίτα της Κολχίδας. Ξέρω ότι η μαμά είχε τελείως διαφορετική δουλειά στη Γεωργία, παρόλα αυτά εδώ δημιούργησε αυτό το μαγαζί θέλοντας να βγάλει τη μαγειρική της κουλτούρα προς τα έξω. Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολο στην αρχή. Δύσκολο δεν ήταν. Γιατί λίγο πολύ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, τα λίγο κατεψυγμένα. Η μαμά ήθελε να το κάνει αυτό γιατί ήθελε να δώσει την έννοια του χειροποίητου. Του φρέσκου. Ακριβώς. Το κόνσεπτ της μαμάς είναι ζυμώνουμε εδώ και τώρα. Mm. Ζυμώνουμε το πρωί, φτιάχνουμε τη γέμιση από την προηγούμενη μέρα. Άρα δηλαδή ο πελάτης όταν θα έρθει τη Δευτέρα, ας πούμε, θα έχει να φάει το φρέσκο το πυροσκή, με τη φρέσκια ζύμη, με το φρέσκο γέμισμα, με όλα. Από εκεί και μετά ήταν όλα εύκολα. Διότι ο Έλληνας ξέρει να χειρίζεται τις σωστές γεύσεις, του αρέσει να τρώει ποιοτικό φαγητό, το φρέσκο φαγητό και κατάλαβε αμέσως τη διαφορά. Όταν έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει ξαναέρθει, ναι, τι πρέπει να δοκιμάσει και πόσα διαφορετικά είδη βγάζετε κάθε μέρα? Λοιπόν, σαν μαγαζί εμείς έχουμε μία πλήρη γεωργιανή κουζίνα. Εξαρτάται από τι θέλει ο καθένας. Σίγουρα όμως πρέπει να δοκιμάσει το γεωργιανό ψωμί, mm-hmm, που είναι αυτό εκεί πίσω. Ναι, βλέπει τα ράφια. Σίγουρα πρέπει να δοκιμάσει τα πυροσκή, τις φωλιάτες και τις τυρόπιτες. Η τυρόπιτα είναι ακριβώς το ίδιο το χατσαπούρι. Πολλοί το λένε χατσαπούρι, νομίζοντας ότι αυτό είναι τυρόπιτα. Ωραία, ας μιλήσουμε λίγο για το φούρνο και πόσο σημαντικό είναι αυτός ο φούρνος στο να φτιαχτεί σωστά αυτό το ψωμί. Το γύρω-γύρω, ναι, είναι πυλός. Ναι. Ο πυλός αυτός έχει έρθει από τη Γεωργία. Mm. Μόνο εκεί τον φτιάχνουν, έτσι όπως πρέπει να είναι για να ψηθεί το ψωμί. Μετά τον πυλό, κάτω βάζουμε πυρότουφλα. Mm-hmm. Βάζουμε τον πυλό, γύρω-γύρω βάζουμε τσιμέντο, αλάτι. Αλάτι, ε! Ναι, βάζουμε όχι ψιλοκομμένο, χοντροκομμένο αλάτι. Ναι. Και βάζουμε και τσιμέντο αλάτι, τι άλλο βάζουμε, και γυαλοβάμβακα. Για να κρατάει θέρμη. Τιμόνος, ναι. Πέτροβάμβακα, συγγνώμη.
Αυτό είναι παραδοσιακό φούρνο, σωστά. Ναι. Υπάρχει σε σπίτια στη Γεωργία και σε μαγαζιά. Υπάρχει κάθε χωριό, κάθε σπίτι στο χωριό ή στην Κωμόπολη έξω από την πόλη. Όλοι έχουν στις αυλές τους τέτοιους φούρνους. Μέσα εκεί ψήνουν από καλαμάκι, ψωμί, τυρόπιτες μέχρι γουρνοπούλα και αρνί. Τα πάντα όλα. Να πούμε ότι το ζυμάρι είναι ιδιαίτερο για το ψωμί και φτιάχνεται και με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί μπαίνει σε ένα σαν καλούπι είναι. Είναι μαξιλαράκι. Είναι μαξιλαράκι αυτό, το οποίο ανοίγεται και το βοηθάει να κολλήσει στα πλάγια του τοίχου. Το μαξιλαράκι το οποίο κάθε φουρναρής, κάθε ψήστης, το φτιάχνει ο ίδιος. Δηλαδή αυτά εμείς τα έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι, έτσι όπως θέλουμε το ψωμάκι μας να βγαίνει. Θα δοκιμάσετε το ψωμάκι? Εννοείται. Με τις σαλτσούλες. Βέβαια. Να σας πω ότι οι σάλτσες μας θα σας δείξω ότι πιο γαστρονομικές. Αυτή είναι από κορόμιλο. Κορόμιλο. Και αυτό είναι από το φρούτο βανίλια. Σας έχω ήδη εδώ πέρα έτοιμα για να δοκιμάσετε με το ψωμάκι τώρα που θα βγει ζεστό. Και αυτά τα φτιάχνει η μαμά. Ναι, τα φτιάχνουμε όλα. Χρυσοχέρα είσαι μαμά, χρυσοχέρα. Ψάχνω να την παντρέψω. Θεωρείς ότι η ελληνική κουζίνα είναι καλύτερη από την γεωργιανή ή χειρότερη? Θα σας πω. Έχω μεγαλώσει και με τις δύο κουζίνες. Η ελληνική κουζίνα έχει το πλεονέκτημα ότι είναι τόσο όχι βαριά, τόσο ελαφριά, που όταν τρως και δεύτερο πιάτο και είσαι και ικανοποιημένος και είσαι και εντάξει. Στο πρώτο πιάτο που θα φας από το γεωργιανό φαγητό, και αν είναι και καλά φτιαγμένο έτσι όπως το φτιάχνουν στη Γεωργία, το ψωμάκι. Α, καταπληκτικό, ευχαριστώ. Για πες. Θα χορτάσετε σίγουρα. Και αν δεν έχεις συνηθίσει κιόλας να τρως το γεωργιανό το φαγητό, original που λέμε, σίγουρα μπορεί να έχεις κάποιες ενοχλήσεις λίγο στο στομαχάκι. Εγώ αποκλείεται. Εγώ θα φάω και τρίτο πιάτο. Πολλοί λένε ότι είναι πικάντικο. Η βανίλια που είναι το πρώτο, αυτό εδώ δηλαδή. Φοβερό άρωμα. Ναι. Φοβερό άρωμα. Το μυστικό στο ψωμί. Ψήνεται αμέσως, Ναι, το μυστικό στο ψωμί είναι αυτό. Ότι όλη η διαδικασία μπορεί να πάρει 40 λεπτά με μία ώρα η ζύμη. Ναι. Το να το ζυμώσει σωστά, με τη σωστή θερμοκρασία νερού, με τη σωστή ποσότητα μαγιάς, όχι παραπάνω γιατί θα χαλάσει η ζύμη. Και ψήνεται στα 5 λεπτά. Για πες τώρα, αυτή εδώ είναι με το κορόμιλο. Είναι με τη βανίλια. Με τη βανίλια. Είναι η γλυκόξινη σάλτσα αυτή. Την οποία τη χρησιμοποιείτε εσείς πού? Προσωπικά, οι Γεωργιανοί σε τηγανιτές πατάτες. Σε κρέατα. Σε οτιδήποτε θέλουν να σερβίρουν με μπιφτέκια. Εμένα μου αρέσει να τρώω με μακαρόνια. Την ίδια οξύτητα θα τη βρείτε και στο κορόμιλο, το οποίο είναι λίγο πιο πικάντικο από αυτό. Μ' αρέσουν τα μπιφτέκια. Είναι ωραία. Κοίτα εδώ να δεις τι ωραίο που γίνεται. Αυτά εμείς τα συσκευάζαμε ενώ κρύωναν. Μετά τα συσκευάζαμε και τα αφήναμε, τα βάζαμε σε σακουλίτσα και ερχόταν ο καθένας και τα έπαιρνε. Όποιος ήθελε ζεστό, έπαιρνε ζεστό. Πιο άγρια σάλτσα αυτή. Μου αρέσει λίγο καλύτερα. Στο φούρνο μας θα βρείτε και το καλαμάκι. Το σεσιλίκ, όπως λένε πολλοί Πόντι και Ρώσοι, οι Γεωργιανοί το λένε μτσουάντι, με χοιρινό και για τους Έλληνες που είναι λίγο πιο ήπιο, σε κοτόπουλο. Όπως θα βρείτε και τα χινκάλι που φτιάχνει τώρα πίσω το παιδί, τα οποία είναι με κυμά, χοιρινό. Πολλοί θέλουν να είναι ανάμεικτο βόλιο και χοιρινό. Έχω φάει πολλά τέτοια. Είναι πολύ ωραία. Εμείς έχουμε κάνει και μία μικρή πατέντα για τους Έλληνες που δεν θέλουν ή όσους είναι vegan και δεν τρώνε χοιρινό. Με πατάτα και με τυρί, αντίστοιχα. Γενικά στο μαγαζί μας θα βρείτε οτιδήποτε θα έχει ένας Γεωργιανός σε ένα χειριοκάτοικο τραπέζι. Το ψωμί που φτιάχνουν οι Γεωργιανοί είναι πολύ ιδιαίτερο και με ρίζες από τα βάθη της παράδοσης γαστρονομίας. Το φαγητό τους είναι πικάντικο και αρκετά βαρύ, όμως μοιάζει πολύ με τα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, αυτά που παραδοσιακά τρώμε στα σπίτια μας. Γι' αυτό και οι Έλληνες αγαπούν τη γεωργιανή κουζίνα, ιδίως όταν βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων με πολύ μεράκι και όρεξη, όπως συμβαίνει στην πίτα της Χολχίδας. Χωριάτικο ψωμί με μυρωδικά και λιαστή ντομάτα. Επιτέλους ένας εύκολος και διασκεδαστικός τρόπος για να φτιάξουμε ψωμί.
Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή για το χωριάτικο ψωμί. Πάντα όταν φτιάχνουμε ψωμί, ξεκινάμε πρώτα με τη μαγιά. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ξερή μαγιά. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φρέσκια μαγιά, χλωρή μαγιά όπως τη λένε αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Την ξερή μαγιά πρέπει να την ξυπνήσουμε. Οπότε τη βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με λίγο χλιαρό νερό. Το νερό λοιπόν πρέπει να είναι γύρω στους 65 με 70 βαθμούς. Ανακατεύουμε τη μαγιά για να διαλυθεί. Αυτή σιγά σιγά αρχίζει και ενεργοποιείται. Αν θέλετε να επιταχύνετε την ενεργοποίηση, μπορείτε να ρίξετε μέσα λίγη ζάχαρη. Η ζάχαρη βοηθάει πάρα πολύ. Τη διαλύετε πάρα πολύ καλά. Την αφήνετε στην άκρη για να κάτσει 2 με 3 λεπτά. Και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το κύριο συστατικό που είναι το αλεύρι. Η Αλατίνη παρουσιάζει τη νέα σειρά Bread You Love, μία νέα καινοτόμο πρόταση στην κατηγορία του αλεύρου από επιλεγμένες ποικιλίες αλεύρων σε μία συσκευασία για προζυμένο ψωμί. Παίρνουμε λοιπόν ένα μπολ και εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα τα υπηρώτικα ζυμώματα για χωριάτικο ψωμί και πίτες. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Βάζουμε μέσα την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να πούμε ότι συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας αλεύρι από σκληρά σιτάρια. Βλέπετε το χρώμα του ελαφρώς κυτρινίζει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε και θα κάνουμε μία τρύπα στη μέση και θα ρίξουμε πρώτα το νερό με τη μαγιά. Θα καλύψουμε την τρύπα σιγά σιγά για να απορροφηθεί το νερό και η μαγιά και συνεχίζουμε, κάνουμε άλλη μία τρύπα, ρίχνουμε την υπόλοιπη μαγιά μαζί με το νερό, καλύπτουμε και αυτό και έτσι φροντίζουμε ότι η μαγιά διαχέεται παντού στο αλεύρι, πηγαίνει παντού και αφού δουλέψουμε το αλεύρι με τη μαγιά και το λίγο νερό, πάμε μετά και ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό και αυτό χλιαρό. Αρχίζουμε λοιπόν με μία σπάτουλα να δουλεύουμε το αλεύρι μαζί με το νερό, απαλά, ρίχνοντας όσο νερό χρειάζεται και αφού σιγά σιγά βλέπετε ότι το αλεύρι τραβάει όλο το νερό, συνεχίζουμε και δουλεύουμε το ψωμί μας με το χέρι. Απαλές κινήσεις, δεν βιαζόμαστε ποτέ. Αυτό που θέλουμε είναι να αφομοιώσει όλο το αλεύρι την υγρασία. Βλέπετε πόσο μαλακό ζύμωμα κάνουμε. Όταν λοιπόν σιγά σιγά η ζύμη αρχίζει και ξεκολλάει πιο εύκολα από τα χέρια μας, αυτό σημαίνει ότι το αλεύρι έχει απορροφήσει όλη την υγρασία που θέλουμε. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγο αλάτι. Θα συνεχίσουμε το ζύμωμα και πρέπει να πούμε ότι εδώ θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, να σταματήσουμε τόσο εύκολα και να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο υπηρώτικο ή χωριάτικο ψωμί. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε τη συνταγή, δεν θα σταματήσουμε εδώ και θα πάμε και θα βάλουμε μέσα ωραία μυρωδικά. Θα ξεκινήσουμε με λίγη ξερή ρίγανη. Θα βάλουμε μέσα λίγο ξερό εστραγκόν. Δείτε τώρα τι ωραίο παιχνίδι κάνουμε με μία πολύ ωραία ζύμη. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει λίγο ξερό θυμάρι. Αρωματίζουμε λοιπόν τη ζύμη μας με τα ωραία μυρωδικά. Πάλι καλό πλάσιμο, απαλές κινήσεις, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Θέλουμε τα μυρωδικά να πάνε σε όλη μας τη ζύμη. Και αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Έχουν περάσει 20 λεπτά και εδώ και σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και να φτιάξουμε ένα ωραίο μυρωδάτο χωριάτικο ψωμί. Εμείς όμως θα πάμε και θα το απογειώσουμε ακόμα περισσότερο. Θα ρίξουμε μέσα ωραία ψιλοκομμένη λιαστή ντομάτα. Μαζί η μη λιαστή μάλλον είναι αυτή η ντομάτα μέσα σε ωραίο λαδάκι. Θα ανακατέψουμε πάλι με απαλές κινήσεις
Το λάδι που έχει η μήλια στην ντομάτα βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπετε πόσο εύκολα ξεκολλάει το ζυμάρι από τα χέρια μου. Η λιαστή ντομάτα πραγματικά θα απογειώσει τη γεύση του ψωμιού. Έχουμε κάνει μία ζύμη η οποία είναι αρκετά ελαστική. Είναι αερινή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φροντίζουμε να έχουμε λιαστή ντομάτα σε όλο το ζυμάρι. Και τώρα το αφήνουμε πάλι σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου μία ώρα. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το μπολ. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει. Να θυμίσω ότι εδώ έχουμε επιλεγμένες ποικιλίες αλεύρων σε μία συσκευασία, οι οποίες περιέχουν προζύμι από σκληρό σιτάρι. Δείτε τι ωραία ελαστικότητα που έχουμε στη ζύμη μας. Έχουμε την υγρασία που θέλουμε. Θα πάρουμε δύο φορμάκια. Θα κάνουμε ουσιαστικά ένα ψωμί φόρμας. Θα αλευρώσουμε λίγο τα δύο φορμάκια. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι κάτω και στα πλάγια. Κόβουμε το ζυμάρι μας στα δύο. Δείτε τι ωραίο που είναι μέσα. Ωραία μυρωδικά και ωραία λιαστή ντομάτα. Το απλώνουμε. Αυτό τώρα όσο το αφήνετε θα αρχίζει να καλύπτει σιγά σιγά όλη την επιφάνεια από το φορμάκι. Και επίσης όσο ψήνεται και φουσκώνει αρχίζει και καλύπτει την επιφάνεια. Γι' αυτό πάντα φροντίζουμε να αφήνουμε λίγο κενό μπρος και πίσω. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς, ψήνουμε για ακριβώς 45 λεπτά. Το ψωμί μας είναι έτοιμο, βλέπετε πόσο ωραία έχει ψηθεί, το βγάζουμε από τη φόρμα, το αφήνουμε να κρυώσει λίγο, όσο είναι ζεστό βγαίνουν ωραία αρώματα από τα μυρωδικά και τη λιαστή ντομάτα. Θα κόψω δύο φέτες για να το δείτε και μέσα. Δείτε τι ωραίο που είναι, τι ωραία χρώματα που έχει, πόσο υγρασία έχει μέσα. Και βέβαια να πούμε ότι επιτέλους έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο δημιουργικό αλλά και εύκολο τρόπο να φτιάξουμε το δικό μας σπιτικό ψωμί. Κυψέλη ήρθα και δεν γίνεται να μην κάνω έστω και ένα γρήγορο πέρασμα από την υπέροχη δημοτική αγορά. Θα κάνω μία στάση στο παντοπολείο της Wise Greece, ένα δημιούργημα της Μελίνας. Ντελικατέσεν προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς διατίθεται στο ευρύ κοινό και με τα έσοδα εξασφαλίζεται η σύντηση αστέγων, παιδιών και ηλικιωμένων. Πάμε να μάθουμε πολλά περισσότερα για τη Wise Greece από την ιδρύτριά της. Ωραία προϊόντα, ωραίο σκοπός και ωραίο όνομα. Πώς ξεκίνησε? Η Wise Greece ξεκίνησε το 2013, μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, όταν βλέπαμε όλους αυτούς τους παραγωγούς από όλη την Ελλάδα να δημιουργούν εξαιρετικά προϊόντα, αλλά από την άλλη πλευρά να μην ξέρουν πώς να τα προωθήσουν, πώς να τα εξάγουν και πώς να τα δείξουν στους καταναλωτές εκεί έξω. Να τα διοχετεύσουν στην αγορά, ρε παιδί. Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά, ιδρύματα, ορφανοτροφία, συσίτια να είναι απελπισμένα για πρώτες ύλες, να χρειάζονται τρόφιμα για να μαγειρέψουν. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε τη Wise Greece για να βοηθήσουμε από τη μία τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς και να βοηθήσουμε τα ιδρύματα με τρόφιμα πρώτης ανάγκης. Really
πόσα προϊόντα. 2.500 προϊόντα από 100 παραγωγούς. 2.500 προϊόντα. Ξεκινήσατε με πόσα. Με μηδέν. Με μηδέν. Μας πήρε περίπου 6 μήνες να βρούμε το πρώτο προϊόν, να πείσουμε τον πρώτο παραγωγό να μας εμπιστευτεί. Και σήμερα έχουμε 100 παραγωγούς και άλλους 80 που θα μπουν μέσα στο 2021. Τελικά, σε ρωτήσω κάτι, εσύ που τα βλέπεις από μέσα, παράγουμε ή όχι. Παράγουμε και όχι μόνο παράγουμε, παράγουμε καινοτόμα προϊόντα. Δεν παράγουμε μόνο λάδι, ελιές, μέλι και όλα αυτά που φανταζόμαστε. Παράγουμε vegan salts, για παράδειγμα. Παράγουμε μέλια με φανταστικές ποικιλίες που ούτε έχει σκεφτεί κανένας ποτέ ότι αυτά τα φυτά και τα δέντρα θα μπορούσαν να βγάζουν μέλι. Οι Έλληνες παραγωγοί κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά πια. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα και διαρκώς ανανεώνονται, γιατί κάθε εβδομάδα κυριολεκτικά φέρνουμε και ένα καινούριο προϊόν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συγκεκριμένη αγορά είναι η πρώτη αγορά κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Όλοι όσοι δουλεύουμε εδώ είμαστε κοινωνικές επιχειρήσεις, είμαστε φορείς με κοινωνικό αποτύπωμα. Εμείς λοιπόν το πρώτο μας κατάστημα αποφασίσαμε να το κάνουμε φυσικά εδώ και όλα τα κέρδη από τις πωλήσεις των προϊόντων μετατρέπονται σε τρόφιμα για τους φορείς του Δήμου Αθηναίων, το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Φιλανθρωπία δεν είναι κάτι πάνω από εμάς. Δεν απευθύνεται σε κάποιους άλλους. Και βέβαια δεν αποτελεί ελεημοσύνη. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που κρατά ενωμένους τους ανθρώπους και έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. Η Wise Greece επιτελεί υψηλό φιλανθρωπικό έργο, προσφέροντας στο κοινό την αφρόκρεμα των ελληνικών προϊόντων. Ψάχτε το. Κοντά στην Αγίου Γεωργίου μου κίνησε το ενδιαφέρον ένας χώρος που μου έφερε στο μυαλό τα καφέ του Βερολίνου. Το ΚΙΚ είναι ένας χώρος γεμάτος από μίνιμαλ ατμόσφαιρα σε ένα εξ ολοκλήρου χειροποίητο σκηνικό. Εδώ οι καινοτόμες ιδέες συναντούν εξαιρετικές γαστρονομικές προτάσεις. Ελάτε μαζί μου στο ΚΙΚ. Καταπληκτικός χώρος σε μια περιοχή η οποία ξυπνάει, ανεβαίνει σιγά σιγά και θεωρώ ότι αντέχει και θα δεχθεί ένα τέτοιο χώρο. Σίγουρα, έχει αρχίσει και να βαθμίζεται πολύ και ψέρι, αλήθεια είναι. Ήτανε πολύ τολμηρό το εγχείρημα, δεν θα σου πω ψέματα. Μας πήρε πολύ καιρό να το φέρουμε στη μορφή που το βλέπετε εσείς σήμερα, γιατί έχει πέσει πολύ προσωπική εργασία. Και φαίνεται αυτό. Και φαίνεται. Είναι μια πιο DIY προσέγγιση. Βασικά θέλαμε να διατηρήσουμε και το μοσαϊκό στο πάτωμα, γιατί είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ψιλοδάβανο, βέβαια υπήρχαν κάποιες κατασκευές οι οποίες μας δυσκόλεψαν λίγο να το φέρουμε στην αρχική του μορφή. Και σίγουρα δεν θέλουμε να φαίνεται σαν καφέ, γιατί δεν είναι μόνο ένα καφέ το ΚΙΚ. Πιο πολύ θα λέγαμε ότι είναι ένας πολυχώρος. Μπράβο. Βλέπω ότι έχει εξαιρετικό καφέ, έχεις πολύ ωραία σνακ που μπορεί να φάει κάποιος και διαφορετικά. Φοβερή ποικιλία από διαφορετικά γάλατα. Ήθελες, φαντάζομαι, να δώσεις τη διαφορετικότητα. Και διαφορετικότητα και τις επιλογές σε ανθρώπους που... Παράδειγμα τώρα, παραδείγματος χάρη, ακμάζει πολύ η vegan νοοτροπία. Οπότε, έχοντας περισσότερες επιλογές σε φυτικά γάλατα, ήταν κάτι που μας έλυσε και περισσότερο τα χέρια και ίσως μας προσεγγίζει και περισσότερο κόσμο για αυτόν τον λόγο. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε καφέδες φυσικής επεξεργασίας. Βασικός καφές που έχουμε σαν ροή είναι ένας καφές από τη Βραζιλία, γιατί όλοι οι καφέδες είναι μονής προέλευσης. Mm-hmm. Σαν δεύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή δίνουμε ένα καφέ από Κολομβία. Mm-hmm. Και είναι κάτι που αλλάζει, γιατί ο καφές είναι ένα φρούτο στην ουσία, για ένα εποχιακό φρούτο, οπότε αυτό αλλάζει ανάλογα και την εποχή. Mm-hmm. Όσον αφορά το κομμάτι του γλυκού, έχουμε οι περισσότερες επιλογές είναι vegan, κατά κύριο λόγο. Και χρησιμοποιούμε, έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες και έχουμε διάφορες επιλογές. Έχουμε banana bread με μύρτιλο, κέικ λεμονιού με γλάσο λεμονιού και παπαρινόσπορο, brownies. Και έχει πολύ ωραία bagel εδώ. Έχουμε 4 bagel, διατίθενται όλες οι επιλογές. Έχουμε και με κρέας και pescatarian και vegetarian και vegan. Δύο από τα αγαπημένα μου σίγουρα είναι το bagel πατζαριού που έχει χειροποίητο χούμους αρακά, καπνιστό σολομό ρόκα και πέστο ρόσο
δικής μας παραγωγής. Ωραίο αυτό. Ακούγεται αυτό. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλήθεια είναι. Και μετά υπάρχει το μπριός, που είναι ένα ψωμί μπριός. Θυμίζει πιο πολύ μπέργκερ. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι. Με ένα ρέλις ντομάτας πιπεριάς, καπνιστό τυρί παστράμι, ρόκα, ντομάτα και σος μουχαμάρα, που είναι μια ανατολίτικη σος, λίγο καυτερή από πιπεριά. Γιατί κικ? Όταν μπήκαμε στο χώρο και είδαμε, αφού έπρεπε να ξυλώσουμε αρκετά πράγματα μέσα από εδώ. Τι ήτανε παλιά εδώ? Από όσο ξέρω ήτανε βιοτεχνία υποκαμίσεων. Η τελευταία... Δύσκολο πράγμα. Αρκετό ξύλο. Ναι, γιατί είχε ψευδοροφές, είχε καθρέφτες παντού, κυριολεκτικά παντού. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο το εγχείρημα. Το κικ ήταν ουσιαστικά ένα λογοπαίγνιο μέσα σε όλα. Το κικ βγήκε από το ότι αρχίζαν να μας κλωτσάνε τα πάντα εδώ μέσα. Γιατί αν προσέξεις και παρατηρήσεις αρκετά το χώρο, τίποτα δεν είναι παράλληλο. Είναι όλα παράπλευρα, παράγωνα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε... Κολώνε ναι. Στη μέση του πουθενά και τα... Οπότε μας κλώτσαγε πολύ στο μάτι και εξού και το κικ. Σε αυτό εδώ το κτίριο όλα κλώτσαγαν στο μάτι. Η περίεργη συνθήκη του όμως ήταν που πείσμωσε το Γιάννη και τελικά κατάφερε με πολύ κόπο αλλά και πολύ συγκέντρωση στο στόχο του να δημιουργήσει τον πολυχώρο κικ. Ένα μέρος που αντιπροσωπεύει το αστικό παρόν. Φριτάτα με λουκάνικο και πατάτες. Η ιταλική ομελέτα. Φριτάτα λοιπόν, η ιταλική ομελέτα η οποία γίνεται σε τηγάνι ή γίνεται στο φούρνο ή μερικές φορές ξεκινάς το τηγάνι στο μάτι και την τελειώνεις στο φούρνο όπως θα κάνουμε εμείς σήμερα. Πρώτο συστατικό που μπαίνει στη φριτάτα είναι το ελαιόλαδο στο τηγάνι. Άρα, χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινάμε από χαμηλή θερμοκρασία γιατί θα βάλουμε σταδιακά μέσα στο τηγάνι όλα τα υλικά. Βάζουμε ελαιόλαδο, καλή ποσότητα. Και βέβαια, αν είναι να την κάνουμε στο τηγάνι, φροντίζουμε να έχουμε ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι. Βάζουμε μετά το ελαιόλαδο αλάτι. Και αφήνουμε σιγά σιγά το λάδι να ζεσταθεί και να λιώσει το αλάτι. Το επόμενο συστατικό που βάζουμε είναι πατάτα, την οποία την κόβουμε σε φέτες, μεσαίες φέτες. Και την απλώνουμε σιγά σιγά κάτω στο τηγάνι. Είναι το συστατικό που θέλει το περισσότερο ψήσιμο, γι' αυτό και το βάζουμε πρώτο. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά για να αρχίσει το ψήσιμο. Ουσιαστικά δεν θέλουμε να τηγανίσουμε τις πατάτες, θέλουμε να τις ψήσουμε, να τις βράσουμε λίγο, γιατί το χρώμα θα το πάρουν στο τελείωμα μέσα στο φούρνο. Στη συνέχεια βάζουμε ωραία φύλλα από ρίγανη. Δεν την ψιλοκόβουμε, βάζουμε τα φυλλαράκια από τη ρίγανη. Αν δεν έχετε ρίγανη μπορείτε να βάλετε θυμάρι, ματζουράνα, δεδρολίβανο, όποιο μυρωδικό θέλετε. Και επίσης, αν δεν έχετε φρέσκο, μπορείτε να βάλετε ξερό. Θα βάλουμε λίγη καπνιστή πάπρικα. Βλέπετε πως σιγά σιγά αρχίζουν και ψήνονται οι πατάτες. Πάμε και κόβουμε ωραίες φέτες από λευκό κρεμμύδι. Έτσι χοντροκομμένες και τις βάζουμε πάνω από τις πατάτες. Χαμηλώνουμε πάλι τη φωτιά. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός, ωραία κομματάκια από καπνιστό χοιρινό. Οι Ιταλοί βάζουν μέσα καπνιστή πανσέτα ή βάζουν μέσα σπεκ ή βάζουν μέσα και προσούτο. Πάλι λίγο ανακάτεμα. Φροντίζουμε τα πράγματα να μπαίνουν σε στρώσεις και δεν τα πειράζουμε, απλά κουνάμε λίγο το τηγάνι. Κόβουμε ωραίες λεπτές φέτες από κόκκινη πιπεριά. Μπαίνει και αυτή μέσα, παντού. Ωραίες φέτες από πράσινη πιπεριά. Την απλώνουμε και αυτή παντού. Κόβουμε μέσα λίγες φέτες από ντοματίνια.
και αυτά τα απλώνουμε να πάνε παντού. Βάζουμε ωραίο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγο, πολύ λίγο ξύδι βαλσάμικο. Είναι από τα υλικά που το βάζεις σε μικρή ποσότητα για να σου ανεβάσει την ένταση, όχι όμως για να καταλάβεις τη γεύση του. Έχουμε αφήσει τα αυγά μας σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνουμε φρυτάτες, φρουτάλιες, ομελέτες, τα αυγά να μην τα σπάμε και να τα χτυπάμε κατευθείαν από το ψυγείο. Να τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου, γίνονται πολύ πιο αφράτα. Παίρνουμε ένα μπολ, σπάμε τα αυγά μας. Καλό χτύπημα, καλό χτύπημα, καλό χτύπημα. Αφήνουμε τα αυγά στην άκρη και τώρα πάμε να βάλουμε μέσα το συστατικό που θα αλλάξει όλη τη φρυτάτα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν χειροποίητο λουκάνικο από την εταιρεία Μουτεβελής. Έχει φτιαχτεί από εκλεκτά κομμάτια φρέσκου χοιρινού και επίσης έχει μέσα ωραία βαρελίσια πικάντικη φέτα, φρεσκοτριμμένη ρίγανη και ωραία αυθεντική λιαστή ντομάτα. Κόβουμε λοιπόν ωραίες φέτες από το λουκάνικο. Τα βάζουμε και αυτά παντού μέσα στο τηγάνι. Βλέπετε τα ωραία κομμάτια φέτας που έχει μέσα το λουκάνικο, την πολύ ωραία λιαστή ντομάτα και τη ρίγανη που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο άρωμα. Από πάνω ρίχνουμε τα αυγά μας. Κρατάμε τη θερμοκρασία χαμηλή, αφήνουμε να κάνει μία κρούστα από κάτω το αυγό και στη συνέχεια έχουμε προθερμάνει φούρνο 160 βαθμούς, 20 με 25 λεπτά ψήσιμο. Δείτε τι ωραία που έχει γίνει, πόσο πολύ έχει φουσκώσει. Γενικώς να ξέρετε ότι όσο μένει σε αυτή την κατάσταση αρχίζει και ξεφουσκώνει. Δηλαδή φεύγει ο αέρας από μέσα και σιγά σιγά αρχίζει και κάθεται. Παίρνουμε ένα πιάτο. Τη γυρίζουμε. Δείτε τι ωραίο χρώμα. Ρίχνουμε από πάνω τριμμένη φέτα. Και το βάζω από πάνω. Δείτε πόσο έχει φουσκώσει. Τα υλικά υπάρχουν παντού σε κάθε μπουκιά και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Γενικώς είναι ένα πιάτο που δεν τρώγεται μόνο για πρωινό. Μπορείτε να το φάτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσοι δεν γνωρίζουν καθόλου την Κυψέλη, το σίγουρο είναι πως γνωρίζουν τις νοστιμιές της Μέρης πάνω στην πλατεία. Το αγαπημένο στέκι για σπιτικό φαγητό από τα χεράκια της ίδιας της Μέρης δεν έγινε τυχαία γνωστό. Η συνταγή της επιτυχίας της είναι στην ψυχή της και την προσωπικότητά της που γεμίζει το χώρο, όσο και αν η ίδια ντρέπεται να το παραδεχτεί. Είσαι στην καλύτερη πλατεία της Αθήνας, Μερούλα. Στην καλύτερη πλατεία έχεις αυτή τη θέα απέναντί σου. Έχεις παιδιά, έχεις την εκκλησία,
Έχεις κόσμο που περνάει. Σαν η ταινία του 60. Είδες το μαγαζί και λες πρέπει αυτό το μαγαζί να πάρω. Μαζί με τον άντρα μου. Και ξεκινάτε λοιπόν το μαγαζί, φτιάχνετε το μαζί. Ποιος ξεκινάει και μαγειρεύει? Η μανούλα μου. Τη λέω κεραμαρίνα, βοήθεια. Μαζί με τη μαμά για να μάθεις. Ναι. Πόσα φαγητά βγάζατε τότε? Γύρω στα 15 την ημέρα. 15 την ημέρα. Ναι. Και τώρα? 50, 60, 70. Το παστίτσιο που έχω ακούσει είναι τόσο καλό, όντως. Έχει μια ξεχωριστή μπεσαμέλ δικιά μου. Κρυφή. Φαντάζομαι δεν θα μου πεις τι βάζεις μέσα. Θα σου πω όλα μετά. Α, να μην τα ακούσουμε. Ναι. Οι λαχανοντολμάδες που έχω ακούσει ότι είναι τόσο καλοί έχουν κάποιο μυστικό μέσα? Όχι. Κανονική. Κιμάς, ρύζι. Κρεμμυδάκι άνηθο και μία ντοματούλα. Α, βάζεις και ντομάτα μέσα. Ναι, γιατί είναι μοσχαρίσιος κιμάς, να μην είναι σφιχτός. Α, δεν βάζω ποτέ. Για βάλε να δεις. Ντομάτα, έτσι ναι, το κάνω. Και τι αυγοκόβουμε. Ναι. Δεν μου πετυχαίνει ποτέ. Γιατί? Δεν ξέρω, μου σφάει. Κάνε το αυτό που κάνουν στο τέλος. Τι, κοτλάω, Όχι. Τι. Που σφυρίζουνε. Τι να σφυρίξω? Έτσι μου μαθαίνει η γιαγιά μου. Να σφυρίξω το αυγόκομμά. Άμα δεν είναι μάγειρες να σφυρίξει το αυγόκομμά. Γιατί? Κατευθείαν στο τρελοκομείο. Μπα. Τι το κάνει? Ναι, ακόμη. Τι κάνει? Θα κάνω. Άλλο αγαπημένο φαγητό του κόσμου? Τα μπιφτέκια. Οι πίτες μου. Που ανοίγω φύλλο και φτιάχνω. Μπιφτέκι ψητό. Και στο φούρνο. Το φούρνο με το οποίο τους βάζω και το αυγό από πάνω. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ προσωπικό, έξω και το όνομα, νομίζω, νοστιμίες της Μέρης, δηλαδή δεν έβγαλες το όνομα του άντρα σου, επέλεξες το δικό σου. Ήτανε παλιά για το όνομα του άντρα μου. Α, ναι. Το αποκαθήλωσα. Σοβαρά. Το δικό μου. Τον έφαγε. Το φαγητό που φτιάχνετε, έχει ξαναγυρίσει ο κόσμος αυτό? Πάρα πολύ. Και νέα παιδιά. Που πριν τα νέα παιδιά δεν τρώγανε αυτό το φαγητό. Ναι. Τρώγανε κάτι διαφορετικό. Τώρα τους βλέπουμε ότι επανέρχονται. Η προτίμηση του κόσμου είναι σε ποια φαγητά θεωρείς εσύ? Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας. Είδα ότι έχει ρεύει. Βίδια, γίγαντες, πανακόριζα, αυτά. Έχω μια ομάδα ανθρώπων που τρώνε πάρα πολύ τέτοια. Ναι. Άλλη ομάδα που τρώνε κρεατικό. Το φύλλο το ανοίξει εσύ. Ναι. Χειροποίητο. Ναι. Και κάνει σπανάκι. Σπανάκι σκέτο. Σπανάκι τυρί, κυμαδόπιτα και τυρόπιτα. Και μετά γιουβέτσι. Ναι. Που όλοι λένε για το γιουβέτσι κορυφή. Αυτό το κάνω γιατί το βάζω όλη νύχτα και βράζει. Σιγά σιγά. Ξεκινάω μία η ώρα, το ετοιμάζω, το βάζω στο φούρνο και βράζει όλη το κάνεις νύχτα. Φούρνο, φίλε, φούρνο. Όχι κατσαρόλα. Όχι. Το κανονικό γιουβέτσι είναι μέσα στο φούρνο. Ναι. Δεν είναι μέσα στην κατσαρόλα. Θα μου πεις εσύ τώρα τι είναι το κανονικό γιουβέτσι. Ναι, σε σένα θα το πω. Αυτό μου μάθανε. Η Μέρη είναι ένας άνθρωπος που παραμένει ρωμένη της γαστρονομίας. Αν και τόσα χρόνια επαγγελματίας ιδιοκτήτρια αυτού του μαγέρικου, δεν έχει χάσει το ρομαντισμό όσων μαγειρεύουν με πολύ αγάπη. Εξού και το σπιτικό της φαγητό συζητιέται σε όλη την Αθήνα. Και ναι, δεν σας το κρύβω. Φεύγοντας, πήρα και μία μερίδα λαχανοντολμάδα. Η βόλτα στην Κυψέλη δεν είναι δυνατό να τελειώσει σε μία μέρα. Σαν τις μέλισσες στο μέλι, θα επιστρέψουμε σίγουρα σε αυτή την υπέροχη γειτονιά με τους φιλόξενους ανθρώπους. Και μία πληροφορία για την περιοχή που θα σας κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Η Κυψέλη είναι στη λίστα με τις 50 πιο cool γειτονιές του πλανήτη, σύμφωνα με το περιοδικό Time Out. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Such a mess. And now you're going to a party.